Έχουμε γεννητούρια στη Showbiz. Η Δέσποινα Ολυμπία έγινε για πρώτη φορά μανούλα. Μπράβο, μαζί με τον Παναδούκα, πλέον σε πελάγι ευτυχία. Έχουν φύγει όλοι οι συγγενείς και οι γονείς από Κύπρο πήγαν στην Αθήνα για να βρίσκονται στο πλευρό της. Τι να τη πούμε κι εμείς, να είναι πάντα ευτυχισμένη. Το πρώτο του παιδάκι. Το παιδά. Είναι κορτσάκι. Αγοράκι. Αγοράκι. Να του ζήσει το αγοράκι. Αγοράκι και είναι το πρώτο. Οχ. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Γκλέτσος. Με πρώτο. Α, να τον πούμε. Γκλέτσος πρώτο. Καλεσμένος. Περίμενε πώ τη είχαμε γύρω. Όχι, ένα λεπτό. Λοιπόν, αγοράκι για τη Δέσποινα Ολυμπίου, λοιπόν. Αγοράκι στα 41 της χρόνια η Δέσποινα Ολυμπίου. Έγινε μανούλα, όλα τα καλά να τους ευχηθούμε. Να τους ζήσει το παιδάκι τους και να το χαίρονται κάθε μέρα και κάθε ώρα που περνά. Χριστιανά μου, και η Δέσποινα Ολυμπίου μπορεί να είναι η μοναδική που δεν έβγαλε ούτε μία φωτογραφία ως έγκυος και απλά άφησε στην αρχή της εγκυμοσύνης της μια ενηγματική λεζέντα, ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου. Το αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος. Το αποκάλυψε, αυτός ήταν που έκανε την αποκάλυψη. Δεν είχε εγκυλίτη σαν εκείνον τον καιρό, δεν εφαίνεται τίποτε. Ναι. Και γέννησε τόσο απότομα, τόσο ξαφνικά. Γενικά όμως τόσο... η Δέσποινα νομίζω προστατεύει την προσωπική της ζωή. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τίποτα, εκτός από τα βασικά. Ναι. Πάντως για την εγκυμοσύνη είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξη που της είχα κάνει ότι ήταν κάτι που το ήθελε πάρα μα πάρα πολύ. Και ευτυχώς που έγινε πραγματικότητα αυτή η επιθυμία. Να χαίρονται τις στιγμές με το παιδάκι τους.